καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Δεν ξέρω πόσο κόσμο είναι ακόμα έξω. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε όλοι εσείς. Είναι μια τεράστια προσέλευση. Δεν περίμενα καθόλου να είναι τόσο πολύ κόσμο. Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 30 χρόνια της ελληνικής λέσχης φύλων Δεσεβό και Σιτροέν. Είναι η παλιότερη ελληνική λέσχη που αφορά ένα μοντέλο. Είμαστε παρόντες από το 1986 κανονικά με καταστατικό. Η παρέα ξεκίνησε το 1985 και ίσως και λίγο νωρίτερα σαν, εν πάση περιπτώσει, μια λέσχη η οποία ήταν αρχικά άτυπη. Ο κύριος Τουρναβίτης είναι εδώ. Ο κύριος Τουρναβίτης είναι ιδρυτικό μέλος, είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά είναι σε τη λέσχη και που έκανε το πρώτο καταστατικό το οποίο έχει αντιγραφεί κατά κόρον και έχει επαναληφθεί σε όλα. Το αντίτυπο του έχει γίνει πλέον καταστατικό όλων των λεσχών αυτοκινήτων μετά το 1986. Λοιπόν, ο κύριος Τουρναβίτης και ο κύριος Δερματόπουλος, τον οποίο δεν βλέπω, είναι τα ιδρυτικά στελέχη. Άλλο ένα χειροκρότημα. Είναι οι άνθρωποι στους οποίους βασικά χρωστάμε την ύπαρξη της λέσχης. Θα ξεκινήσουμε με μία προβολή. Θα δείτε αρκετά πράγματα, αρκετές φωτογραφίες από το παρελθόν που αφορούν τη λέσχη κτλ. Μετά θα πούνε πέντε λόγια ο πρόεδρος μας και ο πρόεδρος του Φυσιολατρικού Συλλόγου. Θα ακούσετε δηλαδή άλλες δύο ομιλίες. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Και μετά μπορείτε να μιλήσετε μεταξύ σας, να γνωριστείτε μεταξύ σας. Εγώ περιμένω μετά από αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς, που είναι ουσιαστικά μια εκδήλωση που θέλει να φέρει κοντά όλο τον κόσμο του ιστορικού αυτοκινήτου, να έχουμε και μια συνέχεια, να έχουμε και άλλου είδους τέτοιες προσκλήσεις. Θεωρώ ότι υπήρξαν παλιότερα τριβές, κόντρες κτλ. Νομίζω ότι έχουμε πιο πολλά πράγματα που μας ενώνουν παρά που μας χωρίζουν. Περιμένω να έχουμε και άλλες προσκλήσεις τέτοιου είδους από άλλες λέσχες που γιορτάζουν κάποιο γεγονός, κάποια επέτειο κτλ. Ξεκινάμε τώρα με την προβολή. Καλωσορίσαμε την εκδήλωση και ελπίζουμε να περάσετε καλά. Βλέποντας αυτό το βίντεο, πιστεύω ότι πήρετε μια μικρή γεύση από αυτά που η λέσχη μας όλα αυτά τα χρόνια έπραξε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στον χώρο του αυτοκινήτου και των αντιδρομικών σωματείων. Είναι βέβαια πάρα πολύ λίγο ένα δεκάλεπτο βίντεο να περιγράψει τα όσα διαδραμάτισε η λέσχη μας αυτά τα χρόνια με πλήρωση δρομών, εκδηλώσεων και διεθνή παρουσία σε όλες τις παγκόσμιες συναντήσεις του ΔΕΣΕΒΟ από το 1989 μέχρι σήμερα, καθώς και στις διεθνείς συναντήσεις ιστορικών Citroën, τις λεγόμενες ICCR.
Η λέσχη μας ξεκίνησε από την αγάπη κάποιων φίλων για το ΤΕΣΕΒΟ με πρωτεργάτη τον Κώστα Πρωναβίτη, που με ιδιαίτερη χαρά βρίσκεται απόψε ανάμεσά μας. Δημιούργησε. Δημιούργησε στα μέσα του 1986 τη λέσχη μας, με αρχική έδρα τα νότια προάστια. Η λέσχη μας γρήγορα βρήκε το πρώτο του σπίτι, στο Πολύγωνο, στην οδό τη νομή του 15. Αλλά πάνω απ' όλα, όλα τα μέλη που στήριξαν τη λέσχη και συνεχίζουν με ίδιο ζήλο να είναι ενεργά και παρόντα. Ευχαριστώ με την καρδιά μου όλους σας και εύχομαι και πάλι στην ελληνική λέσχη φίλων της εδώ και στην Ελλάδα να διότι πραγματικά γιορτάζουμε, γιατί είμαι και μέλος του ΤΕΣΕΒΟ, εκτός από πρόεδρος της ΟΦΟΕΣΕ, γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της ελληνικής λέσχης ΤΕΣΕΒΟ και Σιτροέ. Και είμαι και σιτροϊνάκιας πάνω από 40 χρόνια. Την κύριε μας αυτή αφήσαμε να την έχετε. Να ευχαριστήσω την παιδιά μου τη σημερινή διοίκηση για την τιμή αυτή που κάνει και θα ήθελα να προσθέσω δύο λόγια πώς φτιάχτηκε αυτή η λύση. Η λύση ξεκίνησε από τους ανθρώπους. Μια μικρή παρέα ανθρώπων που αγαπούσε τη φύση, το βουνό και τη θάλασσα και επειδή το ΤΕΣΕΒΟ ήταν το μοναδικό αυτοκίνητο που μπορούσαμε να διεκπαιρώσουμε αυτές τις αναζητήσεις μας εκτός δρόμου στα βουνά και οπουδήποτε και στις παραλίες και να κάνουμε και εξερευνήσεις. Γι' αυτό, βλέποντας λίγο και πώς λειτουργεί στο εξωτερικό το θέμα αυτό, είχα την τύχη το 84 να βρεθώ στο εξωτερικό με ΤΕΣΕΒΟ, το οποίο τέλος πάντων μια περιπέτεια ολόκληρη, και επειδή είχα περάσει μέσα από τους αγώνες πάλι με ΤΕΣΕΒΟ, το πρώτο έναυσμα ήταν από τους φίλους που κάναμε αυτές όλες τις εξορμήσεις. Ενώ λοιπόν βρίσκομαι στο στρατό στους καταδρομής νεοσύλλεκτος, μία σειρά μετά από μένα είμαι ο Γιώργος ο Δερματόπουλος. Έτσι λοιπόν, εν μέσω ασκήσεων, και επειδή εμείς τρέχαμε στις ασκήσεις, τρέχανε στο δικηγόρο για να φτιαχτεί το καταστατικό ο Φώτης ο Τσάντας και ο Στέλιος ο Φάκαλης, ο οποίος είναι στην Ιταλία τώρα μόνιμα επαγγελματικά, με αποτέλεσμα η λέσχη να καταθέσει καταστατικό το 85 την άνοιξη κάποια στιγμή, υπάρχει μια απεργία δικηγόρων και εγκρίνεται το καταστατικό το Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, το 86 το Φλεβάρι. Όλο αυτό το διάστημα όμως γινόντουσαν πολλές δραστηριότητες, με πρώτη-πρώτη στην Πάρνηθα με χιόνια μαζευθήκαμε 7-8 ΤΕΣΕΒΟ, υπάρχει κάποια μαυρόσπρη φωτογραφία από εκεί, και ανεβήκαμε τέρμα πάνω στην κορφή της Πάρνηθας με πραγματικά αντίξωες καιρικές συνθήκες. Θα ήθελα να πω ότι όσο ήμασταν στο Μεγάλο Πεύκο μαζί με τον Κώστα και μετά στη Χαλκίδα κτλ. Είχαμε δύο μπέστες εγώ, ένα ο Κώστας και ένα εγώ. Ένα με κόκκινα γράμματα και ένα με μπλε γράμματα που γράφαμε Club des Amis, ΤΕΣΕΒΟ en Greece. Και έτσι μας μπερδεύανε αυτά τα ΤΕΣΕΒΟ, γυρνάγανε στα νότια προάστια, στα βόρεια προάστια και ήταν μια κινητή διαφήμιση. Ξέρανε ανά πάσα στιγμή ότι ξεκίνησε η λέσχη. Και θα ήθελα να συμπληρώσω επίσης σε κάτι που είπε ο πρόεδρος και ο Δημήτρης. Θα ήθελα να κάνω μία-μία και σε κάποιους ακόμα ανθρώπους που φύγανε από κοντά μας, όπως είναι εκτός του φίλου και κουμπάρου μου του Άρη του Σκαρνέλου, το Θόδωρο το Μαρμαροκόπο, ο οποίος ήταν αυτός που μας έβαλε να πηγαίνουμε στις παγκόσμιες με μισό εισιτήριο στα πλοία γιατί είχε τις γνωριμίες, με το Στρίτζι. Εγώ θα παραμείνω λίγο στο ανθρώπινο κομμάτι. Το ένα είναι η αξιακή θέση που έχει λέσχη ΤΕΣΕΒΟ σε ό,τι αφορά τη δημιουργία άλλων λεσχών. Είναι μια παράμετρος την οποία δεν ξέρουν πολύ. Θεωρώ ότι δημιούργησε σχολή και έγινε οδηγός για τη δημιουργία πολλών άλλων λεσχών εκ των υστέρων. Το δεύτερο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Λέγοντας λέσχη, εννοούμε ένα απρόσωπο κομμάτι και νομίζουμε ότι όλα γίνονται μηχανιστικά ή μαγικά μέσω ενός καταστατικού το οποίο δουλεύει και όλα. Υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτό οι οποίοι μοχθούν,
Και φανταστείτε, ή τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, νομίζω ότι η Λέσχη χωρίς τον Αμούργη, τη Βάνα, τον Τουρναβίτη, το να ήμουν στο Σκαρνέλο ή όσους άλλους, γιατί εγώ μεταπήδησα μετά από λίγο καιρό κάπου αλλού, νομίζω ότι όχι 30 χρόνια δεν θα είχε, αλλά ούτε 3 δεν θα είχε ζωής. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και στη Λέσχη βεβαίως, εγώ οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις εμπειρίες που αποκόμισα, για τους τόπους που επισκεφθήκαμε ως ταξιδευτές και όχι ως τουρίστες.